Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας τον κύριο Ιωάννη Χασιώτη, συνταξιούχο Βοσκό, καταγωγής από τη Μιλιά Μετσόβου. Για όσους παρακολουθείτε τακτικά την εκπομπή, είναι πολύ γνωστό πρόσωπο, καθώς κατ' επανάληψη έχει κληθεί και ανέπτυξε θέματα σχετικά με την Κοινή Διαθήκη, την οποία κατέχει από στήθους. Και όχι μόνο κατέχει ώστε να την απαγγέλει, αλλά συνάμα την ερμηνεύει, αν και είναι απόφυτος του Δημοτικού Σχολείου και μόνο. Η υπόλοιπη ζωή του πέρασε στα βουνά, στη βοσκή των προβάτων της οικογένειας, αλλά όπως γνωρίζετε όσοι έχετε παρακολουθήσει και άλλες εκπομπές, με την πάρο του χρόνου ο προσκεκλεισμένος μας έχανε το φως και ως εκ τούτου αισθάνθηκε την ανάγκη να αποστηθήσει το κείμενο της Καινής Διαθήκης και να το απαγγέλει όταν πλέον δεν θα ήταν σε θέση να διαβάζει το κείμενο. Αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε που για μια ακόμη φορά έρχεσαι για να αναπτύξεις ένα θέμα που εσύ επέλεξες. Και εγώ, αγαπητέ Απόστολε, σε ευχαριστώ ότι με καλέσατε μια άλλη φορά στην εκπομπή σας. Επίσης ευχαριστώ και το κανάλι που μας φιλοξενεί απόψε και τα παιδιά που δουλεύουν εδώ στο κανάλι, αλλά ευχαριστώ ακόμα και τους αγαπητούς τηλεθεατές που θα μας παρακολουθήσουν απόψε. Το θέμα το οποίο θα αναπτύξεις είναι ποιο? Είναι οι τρεις τίτλοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό θα είναι το θέμα μας απόψε. Βρισκόμαστε σε περίοδο Μεγάλης Σαρακοστής. Ναι. Ο Κύριος μας πορεύεται προς το πάθος. Καλό είναι λοιπόν να παρουσιάσουμε τους τρεις τίτλους που Κύριο μας Χριστό Χριστό. Ίσως ναι, δεν είναι και τόσο γνωστό θέμα. Γι' αυτό δεν πιστεύω, ακούγεται έτσι στα κηρύγματα, να είναι γνωστό δηλαδή. Τι σε έκανε να το επιλέξεις? Σύμφωνα με την μελέτη της Αγίας Γραφής, είπα, σύμφωνα πάλι με τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και της Παλιάς Διαθήκης, να αναφέρω αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι οι τρεις τίτλοι, αρχιερεύς, προφήτης και βασιλεύς. Αυτά είναι οι τρεις τίτλοι του Χριστού. Μάλιστα. Όπως γνωρίζουμε, αγαπητέ Απόστολε, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός. Αλλά είναι όμως και άνθρωπος, γι' αυτό συχνά ακούμε να λέει ο ίδιος στα Ευαγγέλια ότι είναι Υιός ανθρώπου, παραδείγματος χάρη. Τι να με λέγωσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου και αλλού, ώστε Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και το Σαββάτο. Και αλλού, πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν άρα ευρύσε την πίστη εν πέτρες γης. Και αλλού, ήλθε γαρ ο Υιός του ανθρώπου ζητήσε και σώσε το απολλώς. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού κλπ. Και όταν ο Χριστός... Επομένως, Υιός του ανθρώπου σημαίνει άνθρωπος. Άνθρωπος. Όταν ο Χριστός λέγει ότι είναι Υιός του ανθρώπου, είναι. Ο Υιός Θεού είναι Θεός. Ο Υιός ανθρώπου είναι και άνθρωπος. Είναι δηλαδή και Θεός και άνθρωπος. Είναι Θεάνθρωπος. Και ως άνθρωπος ο Χριστός έχει αυτούς τους τρεις τίτλους που ανέφερα. Αρχιερεύς, προφήτης και βασιλεύς. Να πάρουμε λοιπόν με τη σειρά να αναλύσουμε τον καθένα από τους τρεις αυτούς τίτλους. Μάλιστα. Ότι πράγματι ο Χριστός ονομάζεται αρχιερεύς, αυτό προφητεύεται στην Παλιά Διαθήκη. Στο πρώτο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης Γένεσης, 14ο κεφάλαιο, στίχη 18-20, εκεί αναφέρει η Αγία Γραφή για κάποιον Μελχισεδέκ που ήταν βασιλεύς Σαλήμ και ιερεύς του Θεού του Υψίστου και συνάντησε τον Αβραάμ όταν ο Αβραάμ επέστρεψε από την καταστροφή των βασιλέων και ευλόγησε τον Αβραάμ και έδωσε ψωμί και κρασί στον Αβραάμ και είπεν ο Μελχισεδέκ στον Αβραάμ: «Ευλογητός είναι ο Αβραάμ
στον Θεόν τον ύψιστο και ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος που έδωσε τους εχθρούς σου στα χέρια σου», είπε στον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ έδωσε δεκάτην από τα λάφερα. Ο Μελχίσεδεκ, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι τύπος του μεγάλου αρχιερέως Χριστού. Και το ψωμί και το κρασί που έδωσε ο Μελχίσεδεκ στον Αβραάμ σημαίνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που παρέδωσε ο μεγάλος αρχιερεύς Ιησούς Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη στους Αποστόλους. Ότι πράγματι ο Μελχίσεδεκ είναι τύπος του Χριστού, αυτό το προφητεύει και ο Δαβίδ στον 109 ψαλμό, 4 στίχο, λέγει εκεί: «Όμως ε Κύριος και ού μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ». Έτσι λοιπόν ο Μελχίσεδεκ είναι τύπος του μεγάλου αρχιερέως Χριστού. Για να καταλάβουμε, αγαπητοί Απόστολε, καλύτερα ότι ο Μελχίσεδεκ είναι τύπος του Χριστού, θα ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη προς Εβραίους Επιστολή, στο 7ο κεφάλαιο, στίχοι 1-3, εκεί ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει ότι πράγματι ο Μελχίσεδεκ είναι τύπος του Χριστού. «Ούτως γάρ ο Μελχίσεδεκ, βασιλεύ Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, συνήντησε τον Αβραάμ όταν επέστρεψαν από τη σκοπή των βασιλέων και ευλόγησαν αυτόν. Πρώτο μεν ερμηνευόμενος βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε και βασιλεύς Σαλήμ, ο εστί βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγετος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφομένος δε το Υιό του Θεού μένει ιερεύς ιστό διενικές». Εδώ ο Παύλος λέγει ότι ο Μελχίσεδεκ που ήταν βασιλεύς Σαλήμ και ιερεύς του Θεού του Υψίστου συνάντησε τον Αβραάμ όταν ο Αβραάμ εγύρισε από την καταστροφή των βασιλέων. Και ο Αβραάμ έδωσε δεκάτην από τα λάφερα. Ο Μελχίσεδεκ, λέγει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια, πρώτο μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε και βασιλεύς Σαλήμ, που σημαίνει βασιλεύς ειρήνης. Και στη συνέχεια λέγει ο Παύλος ότι η Γραφή παρουσιάζει το Μελχίσεδεκ χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεολογία, χωρίς αρχήν της γεννήσεώς του και χωρίς το τέλος της ζωής του. Και μένει, λέγει, αφουσιωμένος ιερεύς εις τον αιών του Θεού, εις το διενικές, δηλαδή παντοτινά, αιώνια. Έτσι λέγει ο Παύλος εδώ, όπως ο Μελχίσεδεκ παρουσιάζεται χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, έτσι θέλει να πει ο Παύλος και ο Χριστός, ως άνθρωπος δεν έχει πατέρα, έχει μόνο μητέρα. Ως Θεός έχει μόνο πατέρα, μητέρα δεν έχει. Και όπως ο Μελχίσεδεκ είναι αρχιερεύς, είναι βασιλεύς δικαιοσύνης και βασιλεύς ειρήνης, έτσι και ο Χριστός έχει τη βασιλεία της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Αφού αναφέραμε δύο λίγων αυτά που θέλει να δείξει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Μελχίσεδεκ είναι τύπος του μεγάλου βασιλέου αρχιερέως Χριστού, θα αναφέρω στη συνέχεια μερικά χωρία από την προς Εβραίους επιστολή που ο Παύλος εκεί αναφέρει ότι ο Χριστός προσέφερε μια για πάντα θυσία επάνω στο Σταυρό τον εαυτόν του για να μας σώσει, όχι όπως οι αρχιερείς του Μωσαϊκού νόμου προσέφερον αίμα ταύρων μόσχων σε μίδανην κλπ. Πριν προχωρήσουμε όμως σε αυτά, θα ήθελα για χάρη των τηλεθεατών να πούμε ότι
αυτά τα ιδιαίτερα γνωρίσματα με τα οποία παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη τον ιερέα Μελχισεδέκ, τα κάνει για να ξεχωρίσουμε αυτόν από τους γνωστούς ιερείς που βρισκόταν μέσα από τη Λεβιτική οικογένεια κατά την τάξη του Ααρών, όπως λέμε από την άλλη μεριά. Είναι οι γνωστοί ιερείς που διαδέχονται ημέν τους δε διότι ως άνθρωποι πεθαίνουν και προέρχονται από μία φυλή την οποία ο Θεός όριζε να αναλαμβάνουν ιερατικό ρόλο στον Ισραηλιτικό λαό. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Επομένως, εμφανίζεται τώρα ξαφνικά στην ιστορία ένα πρόσωπο που, όπως είπατε προηγουμένως, κανείς δεν ξέρει από πού προέρχεται και πότε ανεδείχθη και σε ποιους ιεράτευε και συναντάται με τον Αβραάμ. Αυτό όλο το αφήνει έτσι προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ένας ιερέας διαφορετικός από τους γνωστούς ιερείς του Μωσαϊκού νόμου. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, να προχωρήσεις τώρα στα άλλα χωρία τα οποία... Θα αναφέρω μερικά χωρία από την προς Εβραίους επιστολή που ο Παύλος λέγει για τον Χριστό ότι είναι ο Μέγας Αρχιερεύς. Στο δεύτερο κεφάλαιο προς Εβραίους, εκεί ο Παύλος γράφει ότι ο Χριστός έπρεπε να είναι όμοιος με εμάς, άνθρωπος, να έχει σώμα και αίμα σαν εμάς, για να είναι σε θέση για να μας σώσει, λέγει. Και στο 17 στίχο γράφει, «Όθεν, όφελε κατά πάντα της αδελφής σου με οθήνε, ει να ηλεήμον γένεται και Χριστός αρχιερεύς τα προς το Θεόν, εις το ελάσκεσθε τα σαμαρτίας του λαού». Έπρεπε, λέγει ο Παύλος, ο Χριστός, να είναι όμοιος με εμάς, για να είναι σε θέση να είναι ως Μέγας Αρχιερεύς να προσφέρει θυσία στο Θεό για να μα εξαλείψει τα αμαρτίας του λαού. Στη συνέχεια παρακάτω στο τρίτο κεφάλαιο, πρώτο στίχο, λέγει «Όθεν αδελφοί Άγιοι, κλήσιος επουρανίου, μέτοχοι κατανοήσατε των Απόστολων και αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησού Χριστόν». Αδελφοί Άγιοι που γεννήκατε κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού, μάθετε τον Απόστολον και αρχιερέα της πίστεώς μας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Στη συνέχεια παρακάτω στο τέταρτο κεφάλαιο 14-15 στίχους γράφει «Έχονται σουν αρχιερέα μέγα διαλυθώτα τους ουρανούς Ιησούν τον Υιόν του Θεού κρατώμεν της ομολογίας». Ούγαρε έχουμε ένα χειρέα, μη δυνάμενο συμπαθήσετε σε ασθενείες μόνο. Πεπειρασμένο δε κατά πάντα καθημιότητα χωρίς αμαρτίας. Έχουμε, λέγει ο Παύλος, έναν τέτοιο μεγάλο αρχιερέα που δε ήλθε τους ουρανούς, τον Ιησούν, τον Υιόν του Θεού. Ας κρατάμε την ομολογία της πίστεώς μας. Δεν έχουμε ένα αρχιερέα που δεν δύναται, δεν μπορεί να μας σώσει. Αλλά ο δικός μας αρχιερεύς είναι όμοιος μας. Πειράξτε και αυτός όπως εμείς οι άνθρωποι, αλλά χωρίς όμως να έχει καμιά σχέση με την αμαρτία. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς, λέγει ο Παύλος, μπορεί να μας λυτρώσει από την αμαρτία. Στη συνέχεια παρακάτω στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρει εκεί για τους ιερείς του Μωσαϊκού νόμου ότι δεν παίρνουν την τιμή του αρχιερέως από τον εαυτό τους, αλλά από τον Θεό, όπως και ο Αρών. Και στίχη 5-6 γράφει «Ούτω και ο Χριστός, ούχε αυτόν εδόξασε γενεθήνε αρχιερέα, αλλολαλήσας προς αυτόν, Υιός μου εισή εγώ σήμερο για γενικάση, καθώς και νετέρω λέγει, σύ ιερεύς του Θεού κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι έτσι και ο Χριστός δεν πήρε από τον εαυτόν του αυτήν την τιμή, την αξία του αρχιερέως να γίνει μόνος του, αλλά ο Θεός που ελάλησε διαμέσου του προφήτου Δαβίδ στο δεύτερο ψαλμό 7 στίχο που λέγει «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Καθώς και σε άλλο μέρος της γραφής λέγει ο Παύλος, δηλαδή αναφέρει το 109 ψαλμό
4 στίχο που ανέφερα προηγουμένως. Και λέγει, έτσι έγινε αρχιερεύς ο Χριστός Μέγας σύμφωνα κατά των τύπων του Μελχισεδέκ. Στη συνέχεια παρακάτω στο 6ο κεφάλαιο 19-20 στίχους λέγει, «Ειν ως άγγεραν έχουμεν της ψυχής ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένη εις το εισότερον του καταπετάσματος, όπου πρόδρομος υπέρ ημών εισήθεν Ιησούς κατά την τάξη Μελχισεδέκ αρχιερεύς γενόμενος εις τον αιώνα». Έχουμε, λέγει ο Παύλος, την ελπίδα της πίστεώς μας ως άγγεραν και να την κρατάμε γερά, ότι ως πρόδρομος εισήθεν εις το καταπέτασμα του ναού του ουρανού, εννοεί ο Παύλος, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ως μέγας αρχιερεύς να είναι αιώνιος αρχιερεύς σύμφωνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Στη συνέχεια παρακάτω στο 7ο κεφάλαιο 26-27 στίχους λέγει, «Τι ούτως γάρι μην έπερπε να αρχιερεύς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, όσου κάχει κάθε μέρα ανάγκην, όσπερ η αρχιερείς πρώτερον υπό των ιδίων αμαρτιών θυσίας αναφέρειν έπετα τον του λαού, τούτο γάρ επίεσεν εφάπαξ εαυτόν ανενέγκας». Έπρεπε, λέγει ο Παύλος, έναν τέτοιον αρχιερέα να έχουμε, άγιον, άκακος, χωρίς κακία, αμίαντος, να είναι χωρισμένος από τις αμαρτίες, να μην έχει καμιά σχέση με την αμαρτία και να είναι ψηλά στους ουρανούς, ώστε να μην έχει κάθε μέρα ανάγκη να προσφέρει θυσίας, όπως προσφέρουν οι ιερείς του Μωσεϊκού νόμου, πρώτον για τα αμαρτίας τους και έπειτα για τα αμαρτίας του λαού. Ο Χριστός, λέγει ο Παύλος, ως μέγας αρχιερεύς, προσέφερε τον εαυτόν του μια για πάντα επάνω στο Σταυρό και είναι σε θέση να μας λυτρώσει από την αμαρτία. Στη συνέχεια παρακάτω, στο 8ο κεφάλαιο, πρώτο στίχο λέγει, «Κεφάλων δε επί της λεγωμένης, τι ούτων έχουμε αρχιερέα, όσε κάθεσεν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής». Όσα είπαμε, λέγει ο Παύλος μέχρι εδώ, έχουμε έναν τέτοιο μεγάλο αρχιερέα που εισήθε και κάθισε στα δεξιά του ουρανού, δηλαδή στα δεξιά του Θεού, της μεγαλοσύνης, στα δεξιά του Θεού εις τους ουρανούς. Και στη συνέχεια, στο 9ο κεφάλαιο, 12 στίχους γράφει, «Χριστός δε παραγενόμενος αρχιερεύς το μελών των αγαθών, δια της μίζωνος και τελεωτέρας σκηνής, ουχειροποιήτου το τέστην ουτάφτης της κτήσεως, ο δε διέματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήθεν εις τα Άγια των Αγίων». Εδώ λέγει ο Παύλος ότι ο Χριστός προσέφερε μια για πάντα τον εαυτόν του επάνω στο Σταυρό και θυσία για να λυτρώσει το λαό. Όχι όπως προσέφεραν οι ιερείς του Μωσαϊκού νόμου, αίμα ταύρων, μόσχων, σημίδαν κλπ. Με όλα αυτά τα χωρία, αγαπητοί Απόστολοι, που ανέφερα, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός ως Υιός ανθρώπου έχει τον τίτλο της αρχιεροσύνης, ονομάζεται αρχιερεύς. Μάλιστα. Και είναι ένας αρχιερέας πολύ διαφορετικός από τους γνωστούς στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα. Διότι όπως το τονίσατε διαβάζοντας, μάλλον απαγγέλλοντας το σχετικό χωρίο από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεν προσέφερε θυσίες ζώων στο Θεό, αλλά προσέφερε τον εαυτό του. Είναι η σταυρική θυσία προς την οποία πορευόμαστε για να την εορτάσουμε και φέτος στη Μεγάλη Εβδομάδα. Μάλιστα. Άρα είναι ένας αρχιερέας, αλλά πολύ διαφορετικός από όλους τους ιερείς, τους γνωστούς, όχι μόνο στην θρησκεία την Ιουδαϊκή, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία που ανακάλυψε άνθρωπος πάνω στη γη. Γιατί ένα γνώρισμα κοινό των διαφόρων θρησκείων είναι η προσφορά
στο Θεό ή στους Θεούς θυσιών. Θυσίες. Θυσίες. Ο Χριστός προσέφερε μόνο τον εαυτό του. Ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό του. Είναι μια πολύ διαφορετική θυσία, γι' αυτό και δείχνει την πολύ διαφορετική θέση του Χριστού στο χώρο γενικά της πίστεως. Έτσι. Να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο από τους τίτλους. Ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος είπαμε ότι έχει και τον τίτλο του προφήτου. Ονομάζεται και προφήτης. Όπως προφητεύεται για την αρχιεροσύνη στην Παλιά Διαθήκη, έτσι προφητεύεται ότι θα ονομάζεται και προφήτης. Ο προφήτης Μωυσής στο Δευτερονόμιο 18 κεφάλαιο δύο φορές αναφέρει εκεί στο 15 στίχο και στο 18 στίχο για τον Χριστό και λέγει «Προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ αυτού ακούσεστε». Όταν ο Μωυσής λέγει «ως εμέ» έχει την εξής ερμηνεία ότι όπως ο Μωυσής ήταν προφήτης και έδωσε τον νόμο και είναι νομοθέτης, έτσι και αυτός ο προφήτης λέγει, για τον Χριστό δηλαδή, ότι θα είναι προφήτης και νομοθέτης. Θα σας δώσει το λόγο του. Δηλαδή θα σας κηρύξει το λόγο, το Ευαγγέλιο. Θα σας δώσει την Καινή Διαθήκη. Αυτό εννοεί εδώ ο Μωυσής όταν λέγει ως εμέ. Εδώ όμως για να το κατανοήσουμε αυτό καλύτερα πρέπει να πούμε ότι προφήτης δεν σημαίνει τον άνθρωπο που λέει προφητής αυτά που θα συμβούν, ναι, αλλά και αυτόν ο οποίος κηρύττει. Κηρύττει και είναι και νομοθέτης. Και έτσι, με αυτή την έννοια λοιπόν θα είναι ένας προφήτης σαν και εμένα. Γιατί από την άλλη μεριά θα μπορούσαμε να παρεξηγήσουμε αυτό το λόγο και να πούμε ότι θα έρθει ένας άνθρωπος προφήτης όπως ήρθαν και άλλοι προφήτες μετά από τον Μωυσή. Έτσι. Έτσι. Άρα λοιπόν θα έρθει και θα κηρύξει και θα μας δώσει έναν καινούργιο νόμο. Ναι. Με αυτή την έννοια ομοιάζει ο Χριστός στο Μωυσή. Έτσι. Ότι πράγματι ο Μωυσής αυτά τα λόγια, αυτή την προφητεία τα είπε για τον Χριστό, αυτό το βεβαιώνει και ο Χριστός και το εσφραγίζει ότι γι' αυτόν τα είπε ο Μωυσής αυτά τα λόγια. Εδώ θα διαβάζω μια περικοπή από το 5ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλων, στίχη 39-47. Εκεί ο Χριστός λέγει στους Ιουδαίους, «Ερευνάτε τας γραφάς, ότι εμείς δοκείτε εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν και εκείνε εισήν εμαρτυρούσε περ εμού. Και ού θέλετε ελθύν προς με, ή να ζωήν έχετε, δόξαν παρά ανθρώπων ου λαμβάνω. Αλέγνω καημάς ότι την αγάπην του Θεού ουκ έχετε εν αυτής. Εγώ ελήλθα εν το ονόματι του πατρός μου και ου λαμβάνετε με. Εάν άλλος έρθει εν το ονόματι του ιδίου, εκείνου λείψεστε. Πώς δίναστε εμείς πιστεύσε δόξαν παραλλήλου λαμβάνοντες και την δόξαν τη παρά του μόνου Θεού ου ζητείτε. Μη δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω ημών προς τον Πατέρα. Έστιν ο κατηγορών ημών Μωυσής, ισόν εμείς ελπήκατε. Ιγάρ επιστεύετε Μωυσή, επιστεύετε αν εμεί. Περί γάρ εμού, εκείνος έγραψε. Ιδέ της εκείνου γράμμασιν ου πιστεύετε, πώς της εμείς ρήμασιν πιστεύσετε. Εδώ ο Χριστός λέγει στους Ιουδαίους, ανοίξτε την Αγία Γραφή, την Παλιά Διαθήκη, να τη διαβάσετε και να καταλάβετε ότι αυτή είναι που μιλάει για μένα, για τον Μεσσία Χριστό που θα έρθω στον κόσμο. Και εσείς νομίζετε ότι μόνον με την ανάγνωση του νόμου θα έχετε στον εαυτό σας αιώνια ζωή. Και προτού πιστεύετε σε μένα, για να έχετε αιώνια ζωή, σας λέγω τους εξής λόγους. Ότι δόξαν από τους ανθρώπους δεν θέλω να πάρω, αλλά σας κατάλαβα ότι την αγάπη του Θεού δεν την έχετε στον εαυτό σας. Και δεν την έχετε διότι εγώ ήρθα εξ ονόματος του Πατέρα μου που με έστειλε και δεν με πιστεύετε, δεν με δέχεστε. Αν κάποιος άλλος θα έρθει ως ψευδοπροφήτης και ψευδομεσσίας, αυτόν θα τον πιστεύετε και θα τον δέχεστε. Αλλά πώς μπορείτε εσείς να πιστεύετε που επιδιώκετε να λάβετε τη δόξα ο ένας από τον άλλον και τη δόξα που δίνει ο Θεός δεν την δέχεστε.
σε αυτήν την απιστία σας, να μην νομίζετε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω προς τον Πατέρα. Όχι. Είναι ο προφήτης Μωυσής που θα σας κατηγορήσει, που εσείς είχατε ελπίσει στο Μωυσή, αλλά ούτε στο Μωυσή είχατε πιστέψει, διότι εάν θα είχατε πιστέψει στο Μωυσή, και σε μένα θα πιστέψατε, διότι σε πολλά σημεία ο Μωυσής μιλάει για μένα. Και μάλιστα, αυτό εννοεί εδώ αγαπητοί Απόστολε, και μάλιστα στο 18ο κεφάλαιο Δευτερονόμιο ο Μωυσής μιλάει για μένα. Αλλά εάν εσείς αυτά που έγραψε ο προφήτης Μωυσής δεν τα πιστεύσατε, πώς θα πιστεύσετε στα δικά μου λόγια? Να, εδώ βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός εδώ λέγει ότι ο Μωυσής για αυτόν τα έγραψε. Και φυσικά δεν είχαν διάθεση να πιστέψουν, γιατί αλλιώς περίμεναν τον Μεσσία οι Εβραίοι. Περίμεναν κάποιον ο οποίος θα έρθει με κοσμική εξουσία, θα τους απελευθερώσει από τη σκλαβιά την μακρόχρονη και θα τους κάνει κυρίαρχο έθνος, ώστε να εξουσιάζουν πλέον αυτοί τα άλλα έθνη που τους περιέβαλαν. Έτσι. Ήταν λοιπόν πολύ δύσκολο να κατανοήσουν ότι η βασιλεία, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, ήταν διαφορετικής φύσεως. Όμως, δεν ξέρω αν έχεις άλλα χωρία. Έχω κι άλλα. Να συνεχίσεις τότε. Στη συνέχεια βλέπουμε τους Αποστόλους να κηρύττουν αυτήν την προφητεία του προφήτου Μωυσέως. Στο 3ο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε εκεί ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβουν στο Ιερόν να προσευχθούν. Εκεί στην ωραία πύλη έβαζαν έναν άνθρωπο χολών, εκακυλίας μητέρας τους, δεν είχε περιπατήσει ποτέ. Και τον έβαλαν εκεί οι δικοί του για να ζεθιανεύει από τους ανθρώπους που θα έμεναν στο Ιερόν. Όταν ο Πέτρος είδε αυτόν τον άνθρωπο, του είπε, κοίταξέ μας. Ο άνθρωπος έδωσε μεγάλη προσοχή, νόμιζε ότι ο Πέτρος θα βάλει το χέρι στην τσέπη του να του δώσει χρήματα για ελεημοσύνη. Αλλά του έδωσε κάτι ανώτερο που δεν το περίμενε. Αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει με, του είπε. Ο δε έχω τούτο σε δίδομη εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έγειρε και περπάτη. Και αφού τον έπεισε από το χέρι, το σήκωσε ψηλά, άρχισε ο άνθρωπος να περπατά και να χοροπηδά και να μπει μαζί με τους Αποστόλους στο Ιερόν και να δοξάσει τον Θεό. Τα πλήθη του λαού, όταν είδαν αυτό το θαύμα που έκανε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, κοιτούσαν με μεγάλη περιέργεια τους Αποστόλους. Τότε ο Πέτρος έκανε ένα κήρυγμα και έδειξε με το κήρυγμά του ότι αυτός ο άνθρωπος θεραπεύθηκε όχι με τη δική μας δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς και οι άρχοντές σας τον εσταυρώσατε όταν ο Πιλάτος ζήτησε να τον ελευθερώσει, εσείς ζητήσατε να ελευθερωθεί ένας φωνιάς, δηλαδή ο Βαραβάς. Και αφού ανέφερε ο Πέτρος από την Παλιά Διαθήκη προφητείες ότι πράγματι ο Ιησούς που σταυρώθηκε και αναστήθηκε και εμείς είμαστε αυτόπτε μάρτυρές του, είναι ο Μεσσίας, και στη συνέχεια στο 22 στίχο ανάμεσα στις άλλες προφητείες αναφέρει και αυτή την προφητεία του Μωυσή και είπε «Μωυσής μεγάρ προς τους πατέρας είπεν προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσεστε κατά πάντα όσα αν λαλήσει προς εμάς». Στη συνέχεια βλέπουμε στο 7ο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων ο πρωτομάρτυρας Στέφανος να απολογείται μπροστά στο συνέδριο. Και αφού αναφέρει στην απολογία, αναφέρει από τον Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, τους 12 πατριάρχες και συνεχίζει πώς πήγαν στην Αίγυπτο, πώς γεννήθηκε ο Μωυσής, πώς πέρασαν 40 χρόνια στην έρημο, έπειτα αναφέρει για τους προφήτες και φτάνει μέχρι το Χριστό. Και στο 37 στίχο λέγει «Ούτως εστίν ο Μωυσής, ο υπόν της Υιής Ισραήλ, προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών, εκ των αδελφών ημών, ως εμέ αυτού ακούσεστε». Να, όπως είπαμε, ως εμέ σημαίνει
ότι ο Χριστός θα είναι και νομοθέτης και προφήτης. Θα δώσει το νόμο του Ευαγγέλου. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι... Στο σημείο όμως αυτό θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας για μία ακόμη φορά τον κύριο Ιωάννη Χασιώτη, συνταξιούχο βοσκό από τη Μιλιά Μετσόβου, ο οποίος έχει το χάρισμα να κατέχει και να απαγγέλει από στήθους όλο το κείμενο της Καινής Διαθήκης και όχι μόνο να το απαγγέλει αλλά και να ερμηνεύει, βρίσκοντας μάλιστα σε ποιο κεφάλαιο και σε ποιο χωρίο αναπτύσσεται ένα οποιοδήποτε θέμα θα θέλαμε να ερευνήσουμε. Το σημερινό μας θέμα είναι οι τρεις τίτλοι του Χριστού. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής εξετάσαμε πλήρως τον πρώτο, που είναι ο τίτλος του Αρχιερέως, και είδαμε εκεί ότι ο Χριστός είναι ένας διαφορετικής τάξεως αρχιερεύς σε σχέση με τους αρχιερείς του Μωσαϊκού νόμου και τους ιερείς των διαφόρων ανθρωπίνων θρησκειών. Στη συνέχεια ξεκινήσαμε να εξετάζουμε το δεύτερο τίτλο, που είναι ο τίτλος του προφήτου. Και αφού ο κύριος Χασιώτης έκανε μία υπόμνηση των σχετικών αναφορών του Μωυσή για τον Χριστό που θα τον έστειλε προφήτη της ίδιας τάξεως με αυτόν ο Θεός, ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς ερμηνεύθηκε στην Καινή Διαθήκη αυτός ο λόγος του Μωυσή. Μπορείς λοιπόν, αγαπητέ Ιωάννη, να συνεχίσεις την παράθεση των διαφόρων αποσπασμάτων από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη συνέχεια, αγαπητοί Απόστολε, βλέπουμε ότι και οι μαθητές και τα πλήθη του λαού πίστευαν για τον Χριστό ότι είναι προφήτης. Στο 21ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 11 στίχο, βλέπουμε εκεί ότι όταν ο Χριστός πήγε στα Ιεροσόλυμα, εσύστη ολόκληρη η πόλη και έλεγε ένας προς τον άλλον, ποιος είναι αυτός που μπήκε στην πόλη μας? Και οι μαθητές και αυτοί που ακολουθούσαν τον Χριστό έλεγαν, ούτως εστίν ο Ιησούς ο προφήτης ο από Ναζαρέτ της Γαλαίας. Αυτός είναι ο Ιησούς ο προφήτης που είναι από την Ναζαρέτ της Γαλαίας. Και στη συνέχεια ο Χριστός μπήκε στον ναό του Θεού και έβγαλε τους εμπόρους από τον ναό και άρχισε να διδάσκει τα πλήθη του λαού. Και τους τελευταίους στίχους του ίδιου κεφαλαίου, 45-46, λέγει ο Ευαγγελιστής, «Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, έγνωσαν ότι περί αυτών λέγει και ζητούντες αυτόν κρατήσε, εφοβήθησαν τον λαόν ότι περί αυτού έλεγε, ότι προφήτην αυτόν ήχον». Δηλαδή, όταν άκουσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τας παραβολάς που είπε ο Χριστός, ζητούσαν να το συλλάβουν, αλλά φοβήθηκαν το λαόν, διότι όλος ο λαός πίστευε για τον Χριστό ότι είναι προφήτης. Βέβαια, στο σημείο αυτό καλό είναι να επαναλάβουμε για χάρη των τηλεθεατών ότι στην εποχή του Χριστού το προφήτης δεν είχε τη σημερινή έννοια. Δεν σήμαινε μόνον αυτόν ο οποίος μπορεί να πει τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά είναι αυτός ο οποίος μιλά ως απεσταλμένος του Θεού. Δηλαδή, από το στόμα του βγαίνει ο λόγος του Θεού. Ναι. Ως τέτοιον λοιπόν, ως άνθρωπο του Θεού θεωρούσαν εκείνοι που συνέρεαν γύρω από το Χριστό για να ακούσουν το λόγο του. Ακούγοντας το Χριστό, άκουγαν λόγο Θεού. Ναι. Όπως... Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν προέλεγε και τα μέλλοντα ο προφήτης. Αλλά δεν ήταν μόνον αυτό το γνώρισμά του. Ναι, όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε στη Παλαιά Διαθήκη για τον προφήτη Ηλία και για τον προφήτη Ησέ, να λένε ο άνθρωπος του Θεού, έτσι τους ονόμαζαν. Ο άνθρωπος του Θεού, μάλιστα. Το ονόμαζαν, δεν μιλούσε το λόγο του Θεού. Στο 7ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, εκεί ο Ευαγγελιστής
μας διδάσκει ότι ο Χριστός ανέστησε τον αιών της χείρας της Ναΐν. Όταν ο Χριστός είδε την πονημένη μητέρα να κλαίει, της είπε «Μη κλαίε». Και αφού πλησίασε στο φέρετρο, είπε «Νεανίσκε, συλλέγω, εγέρθητη». Και ανεκάθισε ο νεός και ήρξε το λαλήν και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Αφού ανέστησε το μικρό παιδί, άρχισε να μιλάει και έδωσε ζωντανό το παιδί στη μητέρα του. Και στο 16 στίχο λέγει ο Ευαγγελιστής «Έλαβε δε φόβος πάντας και δόξαζον το Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερται εν ημίν και ότι επισκέψατο ο Θεός των λαών αυτού». Εδώ βλέπουμε μία άλλη ιδιότητα του προφήτη, ότι μπορεί να κάνει και θαύματα. Και θαύματα, ναι. Έτσι. Και βλέπουμε ότι μεγάλος προφήτης παρουσιάστηκε ανάμεσά μας και ο Θεός επισκέψατο το λαό του, λέγει. Στο 13ο κεφάλαιο κατά Λουκάν, στίχη 31-33, βλέπουμε εκεί ότι ο ίδιος ο Χριστός μιλάει για τον εαυτόν του ότι είναι προφήτη. Την ημέρα εκείνη, λέγει ο Ευαγγελιστής, πήγαν μερικοί φαρισαίοι και του είπαν «Φύγε από εδώ, διότι ο Ηρώδης θέλησε να συμφωνεύσει». Και ο Χριστός τους είπε «Πηγαίνετε να πείτε σε αυτήν την αλλοιπού. Σήμερα και αύριο βγάζω δαιμόνια και κάνω θεραπείες και την τρίτη μέρα θα τελειώσω. Πλην σήμερα και αύριο και την επομένη θα πάω για την οδηπορία μου στα Ιεροσόλυμα, διότι δεν επιτρέπεται να φωνευθεί προφήτης έξω από την Ιερουσαλήμ». Εν αυτή τη ημέρα προσήθουν την ΕΣ Φαρισαί λέγοντας αυτό, «Έξεθε και πορεύω εντεύθεν, ότι η Ρώδης θέλησε αποκτήνε». Και είπεν αυτής, «Πορευθέντες, είπατε τι αλλού πήκε ταύτη, ιδού εκαβάλλω δαιμόνια σήμερο και αύριον, και τι εχωμένη πορεύεστε, πλην σήμερο και αύριον, και τη τρίτη πορεύομαι, ότι ούκε δέχεται προφήτην απολέστε έξω Ιερουσαλήμ». Να, μίλησε για τον εαυτόν του, ότι είναι διδάσκαλος και προφήτης. Και εδώ βλέπουμε και μια ακόμη ιδιότητα των προφητών, ότι τώρα ο Χριστός προβλέπει το μέλλον. Το μέλλον. Προβλέπει τον θάνατό του. Πηγαίνει σε Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, αυτό είναι το συνήθες αποδιδόμενο ως ιδιότητα στον προφήτη. Όμως οι προφήτες δεν ήταν μόνο αυτοί που προέβλεπαν το μέλλον, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, κήρυταν εξ ονόματος του Θεού και στήριζαν τους ανθρώπους σε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι. Στο 24ο κεφάλαιο κατά Λουκάν βλέπουμε εκεί ότι δύο μαθητάς από τους 70 πήγαιναν σε ένα χωριό Εμαούς. Στον δρόμο παρουσιάζεται ο Χριστός ως άγνωστο οδηπόρο, χωρίς να τον καταλάβουν, και αυτοί μιλούσαν τα συμβάντα που έγιναν, δηλαδή τα σημέρας εκείνας, για τη σταύρωση και το θάνατο του Ιησού. Και ο ίδιος ο Χριστός τώρα, σαν ξένος, ο οδηπόρος τους λέγει «Ποια είναι αυτά που λέτε?» Και στίχη 18-19 αναφέρει εκεί ο Ευαγγελιστής «Αποκριθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Κλεόπας, είπε προς αυτόν «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτης?» Και είπεν αυτής «Ποια, ιδε είπον αυτό τα περί Ιησού του Ναζαραίου, ως εγέντο ανήρ προφήτης δυνατός, εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού». Ένας από τους δύο μαθητάς, ο Κλεόπας, του είπε «Συ μόνος είσαι εδώ στα Ιεροσόλυμα που δεν γνώρισες όλα αυτά τα συμβάντα που έγιναν?» Και ο Ιησούς τους είπε «Ποια?» Και αυτοί του είπαν «Τα γνωστά περί του Ιησού του Ναζαραίου, που παρουσιάστηκε ως ένα μεγάλο ανάστημα ανδρός και μεγάλο και δυνατός προφήτης, με έργα και με λόγια, δηλαδή με θαύματα και με κηρύγματα, ενώπιον του Θεού και ολοκλήρου παντός του λαού». Να, και εδώ βλέπουμε ότι ως μεγάλος προφήτης και δάσκαλος τον είχαν πιστέψει οι δύο μαθητές. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε το ξεκαθαρίζει ότι εκείνο που εντυπωσίαζε είναι αφενός μεν ο λόγος, που δεν ήταν ο συνήθις λόγος, και από την άλλη τα θαύματα που επιτελούσε. Ναι. Στο 4ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο
Εκεί είναι ο διάλογος του Χριστού με την Σαμαρίτιδα. Και ο Χριστός ζητά να της δώσει λίγο νερό. Η Σαμαρίτιδα αρνείται και λέγει, δεν πώς μπορώ εγώ να σας δώσω νερό και εσύ καταδέχεσαι από εμένα που είμαι Σαμαρίτιδα, που οι Σαμαρίτιοι με τους Ιουδαίους δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, έχουν έχθρα. Και ο Χριστός της είπε, εάν θα γνώριζες ποιος είναι αυτός που σου ζητάει νερό αυτή τη στιγμή, εσύ θα τον παρακαλούσε να σου δώσει κάποιο άλλο ζωντανό νερό. Και στίχη 15-19 γράφει ο Ευαγγελιστής. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι θα δε αντλήν. Λέγει αυτό ο Ιησούς, είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ήρθε εθάδη. Απεκρίθη η γυνή και είπε, ουκ' έχω άνδρα. Λέγει αυτό ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρο κι έχω, πέντεγαρ άνδρας έσχες και νίνον έχεις ουκ' έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Η γυναίκα λέγει στον Χριστό, Κύριε, εάν αυτό το νερό που μου μελάς είναι τόσο ωφέλιμο και χρήσιμο, δώσ' μου το, να το έχω πάντοτε κοντά μου, να μην διψώ, ούτε να έρθω συνέχεια εδώ στο πηγάδι να πάρω νερό. Ο Ιησούς της λέγει, πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου, επειδή και ο άνδρας σου έχει ανάγκη από το νερό που θα σας δώσω εγώ. Απεκρίθη η γυναίκα και είπε, Κύριε, είμαι ανήπαντρη, δεν έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, πολύ ωραία μίλησες ότι είσαι ανήπαντη και δεν έχεις άνδρα, επειδή πέντε άνδρες είχες μέχρι χθες και αυτόν που έχεις σήμερα και σε ζει μαζί σου δεν είναι πραγματικό σου άνδρα. Για τούτο είπες πάσαν την αλήθεια. Η γυναίκα τώρα του λέγει, Κύριε, σε θεωρώ, σε βλέπω ότι είσαι προφήτης, ότι μου είπες όλη την αμαρτία που έκανα, που ούτε η χωριανή μου γνωρίζουν αυτά που έκανα και εσύ που μόλις με είδες και σε βλέπω μου είπες όλη την αμαρτία που έκανα. Άραγες εσύ Κύριε είσαι προφήτης. Και στη συνέχεια λέγει ο Ευαγγελιστής ότι η Σαμαρίτιδα έγινε ιεραπόστολος, πήγε στην πόλη της και κήρυξε το Χριστό. Και η Σαμαρίτιδα είναι η Αγία Φωτεινή της Εκκλησίας μας. Και εδώ βλέπουμε άλλο ένα γνώρισμα το προφήτη να μπορεί να διαβάζει τη σκέψη του συνομιλητή του. Και έχουμε πολλές άλλες περιπτώσεις που ο Χριστός διαβάζει τη σκέψη των μαθητών και παρεμβαίνει για να διορθώσει κάποιες εσφαλμένες σκέψεις που κάνουν. Έτσι. Στο έκτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη, εκεί ο Ευαγγελιστής γράφει ότι ο Χριστός χόρτασε 5.000 άνδρες με 5 κραβέλια ψωμί και με 2 ψάρια. Και στο 14 στίχο λέγει, Ιούν άνθρωποι ειδώντες ο επίησης σημείων ο Ιησούς έλεγον ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Να, οι άνθρωποι ότι είδαν αυτό το θαύμα που έκανε ο Χριστός είπαν ότι πράγματι αυτός είναι ο προφήτης που πρόκειται να έρθει στον κόσμο. Δηλαδή εδώ τώρα να πούμε και κάτι άλλο για να διευκολύνουμε τους τηλεθεατές. Προφήτες είχε γνωρίσει πολλούς ο Ισραηλιτικός λαός στην ιστορία. Όμως περίμεναν έναν προφήτη διαφορετικό από όλους τους προηγούμενους. Αυτόν που περίμεναν, το Μεσσία, δεν θα ήταν ένας προφήτης σαν και αυτούς που είχαν ως τότε αποσταλεί. Κάτι διαφορετικό θα είχε. Μόνο που δεν ήταν σε θέση να το προσδιορίσουν αυτό το διαφορετικό. Γι' αυτό και στο τέλος πολλοί είναι εκείνοι που δεν τον αποδέχτηκαν ούτε καν ως απλό προφήτη σαν έναν από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι. Στο 7ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη ο Ευαγγελιστής γράφει ότι ήταν μια εορτή των Ιουδαίων ή σκηνοπηγία και 37-40 στίχους γράφει «Εν δε τι εσχά τη μέρα τη μεγάλη της εορτής ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον «Εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πινέτο». Ο πιστεύουν σε με καθώς είπεν η γραφή ποταμή εκ της κελίας αυτού ρεύσωσεν ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμεινον λαβάνειν οι πιστεύοντες σε αυτόν. Ούπου γαρ ειν πνεύμα Άγιον ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Ιούνα οι δε όχλοι ακούσαντες έλεγον ότι ούτως εστίν αληθώς
ο προφήτης. Ο προφήτης. Βάζει και το άρθρο μπροστά. Ο προφήτης. Άρα αυτός που περιμέναμε ως Μεσσία. Μεσσία. Μάλιστα. Στο ένα το κεφάλαιο, κατά Ιωάννη, είναι η θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Αφού τον εθράπευσε ο Χριστός, οι Φαρισαίοι άρχισαν να το ρωτάνε ποιος σου άνοιξε τα μάτια. Και αυτός τους είπε, κάποιος άνθρωπος που λέγεται Ιησούς, έκανε πυλό λάσπη, μου επέχρισε τα μάτια, πλήθηκα και βλέπω. Και έγινε διχασμός μεταξύ των Φαρισαίων. Έλεγαν μερικοί ότι δεν είναι απεσταλμένος από τον Θεό αυτός για τον Ιησού, γιατί δεν τηρεί την ημέρα του Σαββάτου. Και στο 17 στίχο γράφει ο Ευαγγελιστής, λέγουσι το τυφλό πάλι, «Συ, τι λέγεις περί αυτού ότι είναι ξέσου τους οφθαμούς, ο δε είπεν ότι προφήτης εστίν». Το ρωτάν πάλι, «Συ, τι λέγεις γι' αυτόν, τι ιδέες έχεις, επειδή σου άνοιξε τα μάτια». Και ο άνθρωπος τους είπε ότι είναι προφήτης. Να, τον πίστεψε ως προφήτη. Με όλα αυτά τα χωρία που ανέφερα, αγαπητοί Απόστολοι, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ως Υιός ανθρώπου, έχει τον τίτλο του προφήτου, είναι προφήτης. Είναι προφήτης, όπως είπες στην αρχή, είναι προφήτης κατά αναλογία προς τον Μωυσή, διότι θα φέρει ένα καινούριο νόμο, όμως σαφώς είναι πολύ διαφορετικός από τον Μωυσή, διότι ο Μωυσής ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι. Γι' αυτό και υπάρχουν χωρία στα οποία μας βοηθούν να κατανοήσουμε ότι ο Χριστός ήταν πολύ διαφορετικός από τον Μωυσή. Θυμάσαι αυτή τη στιγμή κανένα να μας αναφέρεις από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου ότι είναι πολύ διαφορετικός. Γι' αυτό και τόσο διαφορετικό κληρονόμησε όνομα. Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται τώρα σκέψη. Μάλιστα. Να προχωράμε τώρα. Να προχωρήσουμε τότε, να πάμε στο τρίτο από τους τίτλους, που είναι... Ναι, ο Βασιλεύς. Ναι. Όπως προφητεύεται στη Παλιά Διαθήκη, ότι ο Χριστός θα είναι αρχιερεύς και προφήτης, έτσι προφητεύεται ότι θα είναι βασιλεύς. Στο δεύτερο ψαλμό, 6-7 στίχους, εκεί ο ίδιος ο Χριστός μιλάει διαστόματος του προφήτου Δαβίδ και λέγει, «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού επί σιών όρους του Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου, Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα για γενικάση. Εγώ ο Μεσσίας Χριστός, ενθρονίστην βασιλεύς υπό Θεού και Πατρός, στο όρος σιών του Άγιον, εις την πόλη Ιερουσαλήμ, δε να εξαγγείλω το πρόσταγμα του Κυρίου. Ο Κύριος είπε για μένα, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε εγέννησα». Βλέπουμε εδώ ότι ο ίδιος ο Χριστός προλέγει την βασιλεία του ότι θα είναι βασιλεύς. Ο προφήτης Ζαχαρίας στο 9ο κεφάλαιο και 9 στίχο προφητεύει εκεί ότι όταν ο Χριστός θα πάει στα Ιεροσόλυμα θα ανεβεί επάνω σε ένα πολλάρι όνο για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Και λέγει η προφητεία, «Χαίρε σφόδρα θίγατερ σιών, ιδού ο βασιλεύς σου ρεχετέσει πραής και επιβεβικός επί όνων και πόλων ιών υποζυγίου». Και βλέπουμε εις τη συνέχεια ότι όταν ο Χριστός πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, αναφέρουν οι Ευαγγελιστές αυτήν την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα που πήγε πάνω σε ένα πολλάρι. Παραδείγματος χάρη, ο Ευαγγελιστής Μανθαίος στο 21ο κεφάλαιο λέγει εκεί ότι «Απέστειλε ο Χριστός δύο μαθητάς στο απέναντι χωριό και τους είπε, υπάρχει μια όνο δεμένη με ένα πουλάρι. Θα πάτε, θα το ξεδένετε και θα το φέρετε εδώ. Και αν κανείς θα σας πει γιατί το λύεται, εσείς θα πείτε ότι το έχει ανάγκη ο Κύριος». Και στίχη 4-7 γράφει ο Ευαγγελιστής, «Τούτο δε όλο γέγονεν
ή να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος. Είπατε τη θυγατρισόν, ιδού ο βασιλεύσου εχετέσει πραής και επιβεβικός επί όνων και πόλων ιών υποζυγίου. Πορευθέντες λέει μαθητέ και πείσαντες καθώς προσέταξαν αυτής ο Ιησούς. Ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθεκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθεσε επάνω αυτών. Έκαναν οι μαθητέ όπως τους διέταξε ο Κύριος. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος το 11ο κεφάλαιο γράφει περίπου τα ίδια γεγονότα όπου που γράφει και ο Μαθαίος. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 19ο κεφάλαιο, 37-38 στίχους, λέγει «Εγγίζοντας δε αυτού επί τη καταβάση του όρος των ελαιών, ήρξαν το άπαν το πλήθος των μαθητών χαίροντες, ενήν το Θεόν περιπασών ονίδων δυνάμεων λέγοντες. Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς, εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης». Να, οι μαθητές βλέπουμε εδώ ότι όλα τα θαυμάσια έργα που έκανε ο Ιησούς φώναζαν με δυνατή φωνή και έλεγαν «Ο βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης, και αυτός γράφει την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα στο 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 12-16. «Και επαύριον όχλος πολλής ο ελθόν στην ορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήθουν εις επάντησιν αυτό και έκραζον. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθεσε επ' αυτό καθώς εστίγε γραμμένον. Μη φοβού θυγατερσόν, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνο. Ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι μαθητές αυτού το πρώτον. Αλλότε εδοξάστο Ιησούς, τότε εμνίστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό και ταύτα επίησαν αυτό». Όλα αυτά δεν τα κατάλαβα στην αρχή, λέγει ο Ευαγγελιστής, οι μαθητές. Όταν όμως εδοξάστη ο Ιησούς, τότε θυμήθηκαν ότι ήταν γραμμένα από τον προφήτη Ζαχαρίαν, γι' αυτό του τα έκαναν. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι και τα πλήθη του λαού και οι μαθητές ονομάζουν τον Ιησούν ως βασιλεύς. Στο δεύτερο κεφάλαιο, κατά Μαθαίων Ευαγγέλιων και δύο στίχο, οι μάγοι ονομάζουν τον Ιησούν βασιλέα. «Πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων, είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήθουμε προσκύνησε αυτό». Να, ως βασιλεύς πήγαν να τον αναζητήσουν στα Ιεροσόλυμα. Στο πρώτο κεφάλαιο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον βλέπουμε εκεί ότι όταν ο Φίλιππος βρήκε τον Ναθαναήλ, του είπε ότι αυτόν που έγραψε ο Μωυσής τον νόμο και οι προφήτες ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Θεού, τον Υιόν του Ιωσήφ από την Ναζαρέτ. Και αφού ο Ναθαναήλ είπε από την Ναζαρέτ να βγει τέτοιο καλό, και αφού ο Φίλιππος του είπε «έλα και να ειδείς», στίχη 48-50, γράφει ο Ευαγγελιστής. «Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει πριν αυτού, είδε αληθώς Ισραηλίτης εν ο δόλος σου καίστη. Λέγει αυτό Ναθαναήλ, πόθε με γινώσκεις». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Προτούσε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό τη συγκίν είδον σε». Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτό, «Ραβή, σιή ο Υιός του Θεού, σιή ο βασιλεύς του Ισραήλ». Όταν ο Χριστός είδε τον Ναθαναήλ να πάει προς αυτόν, του είπε, «Να, ένας πραγματικός Ισραηλίτης που ο δόλος δεν υπάρχει μέσα του». Ο Ναθαναήλ του λέγει, «Από πού με γνωρίζεις?» Και ο Ιησούς του απεκρίθη, «Προτού σου φωνάξει ο Φίλιππος όταν ήσουν κάτω από τη σκιά, σε είδα». Και απεκρίθη ο Ναθαναήλ και είπε, «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Να, τον πίστευσε ως βασιλεύς του Ισραήλ που ενόμιζαν οι Ισραηλίτες ότι θα έρθει ο Μεσσίας ως βασιλεύς.
ως βασιλεύς, όπως η γνωστή ως τότε βασιλής του κόσμου, με δύναμη, με στρατό, με εξουσία, με ισχύ. Έτσι. Έτσι. Στο έκτο κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί ο Χριστός, όπως ανέφερα και προηγουμένως, χόρτασε 5.000 άνδρες με 5 καρβέλια ψωμί και με 2 ψάρια. Στίχη 14-15 λέγει ο Ευαγγελιστής. Ιούν άνθρωποι ειδόντες ο επίησε σημείων Ιησούς έλεγον ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος στον κόσμο. Ιησούς ουν γνούς ότι μέλωσεν έρχεστε και αρπάζειν αυτόν ή να ποιήσουσεν αυτόν βασιλέα ανεχώρησε πάλι εις το όρος μόνος. Να, όταν κατάλαβε ο Ιησούς ότι πρόκειτο να έρθουν με τα βίας να το συλλάβουν, να το χρήσουν βασιλιά τους, το εγκατέλειψε και πήγε μόνο στο όρος. Στην Αποκάλυψη, 19ο κεφάλαιο, 16 στίχο, εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι είδε τον Χριστόν να έχει ένα μεγάλο όνομα γραμμένο, βασιλεύς βασιλέων και βασιλεύς βασιλευόντων και κύριος κυριευόντων. Και έχουν επί το ημάτιον αυτού και επί το μυρών αυτού όνομα γεγραμμένων, βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. Πράγματι, αγαπητοί Απόστολε, ο Χριστός δεν είναι ένας βασιλιάς επίγειος, όπως ήταν οι βασιλείς του Ισραήλ που ζούσαν 30, 40, 50 χρόνια και με το θάνατό τους έσβηνε η βασιλεία τους. Ο Χριστός όμως είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ότι πράγματι είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων, αυτό το κηρύττει ο ίδιος τη Μεγάλη Πέμπτη στον Πιλάτο. Στο 18ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον 36 στίχο, όταν ο Πιλάτος το ρώτησε «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων», απεκρίθη Ιησούς. «Η βασιλεία εμή ουκ έστεν εκ του κόσμου τούτου, η εκ του κόσμου τούτου ειν. Η βασιλεία η εμή, η υπηρέτε αν η εμή, η γονίζοντο, ή να μη παραδοθώ τις Ιουδαίες. Νυν δε η βασιλεία η εμή ουκ έστεν εντεύθε». «Η δική μου βασιλεία», Πιλάτη του λέγει, «δεν είναι κοσμική, δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Απόδειξης ότι δεν είναι από τον κόσμο τούτο, σας λέγω τους εξής λόγους. Ότι αν θα ήταν από τον κόσμο αυτό, οι υπηρέτε, δηλαδή οι μαθητέ μου, θα αγωνιζόταν να μην παραδοθώ στα χέρια των Ιουδαίων. Τώρα όμως η δική μου βασιλεία, Πιλάτε, του λέει, δεν είναι επίγεια, είναι επουράνια». Ότι πράγματι η βασιλεία του Χριστού δεν είναι επίγεια και δεν είναι βασιλεία σαν των βασιλέων της γης, αυτό το κηρύττει και ο άγγελος Γαβριήλ στην Παναγία, στη μητέρα μας, ότι είναι αιώνια η βασιλεία του Χριστού. Στο πρώτο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 33 στίχο, εκεί ο άγγελος Γαβριήλ λέγει στην Παναγία «Και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος». Να, η βασιλεία του Χριστού δεν έχει τέλος, δεν θα τελειώσει. Ότι πράγματι δεν θα τελειώσει η βασιλεία του Χριστού, αυτό το κηρύττει και ο ίδιος ο Χριστός. Ότι όταν θα έρθει για να κρίνει την ανθρωπότητα, θα έρθει ως βασιλεύς. Ως βασιλεύς θα κρίνει την ανθρωπότητα. Στο 25ο κεφάλαιο, κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο, 31-36 στίχους, εκεί ο Χριστός λέγει ότι θα έρθει ως βασιλεύς να κρίνει την ανθρωπότητα. Να τη διαβάσω όλη αυτή την περικοπή. Να την ακούσουμε βέβαια. Ναι. «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Και συναχθίσεται έμπροσεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς απαλλήλων όσπερ οποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφε εξ ευωνίμων. Τότε ρί ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού. Δεύτη ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μην βασιλείαν από καταβλής κόσμου.
Επίνας αγάρ και δοκατέμι φαγίν, εδίψησα και ποτίσα τέμε, ξένο σήμην και συνεγάγεται με, γυμνός και υπερεβάλλεται με, εισθένεσα και επεσκέψα στέμε, εν φυλακή ήμην και ήθετε πρόσμη. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκοι λέγοντες. Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και εθρέψαμε, ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε δε σε είδαμε ξένον και συνεγάγομαι, ή γυμνών και περιβάλλομαι, πότε δε σε είδαμε ασθενή ή εφυλακή κήθομαι προσέ, και αποκριθήσω βασιλεύς ερή αυτής. Αμήν λέγομαι, εφόσον επίησατε εν ή τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επίησατε. Τότε ερή και της εξευωνήμων, πορεύεστε επί μου, οι κατηραμένοι εις το πύρ του αιώνα, του ετοιμασμένου το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίνα σαγάρ και ούκα εδωκατέμι φαγίν, εδίψησα και ούκα ποτίσατε με, ξένο σήμι και ού συνεγάγεται με, γυμνός και ού περιβαλλεται με, ασθενής και εμφυλακή και ούκα πεσκέψαστε με. Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες. Κύριε, πότε σε είδουμε πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή γυμνών ή ασθενή ή εμφυλακή και ού διοικουνείς αμέσει, τότε αποκριθήσετε αυτής λέγον. Αμήν λέγομαι, εφόσον ούκ επίησατε εν ή τούτον τον ελαχίστον, οδε μη επίησατε. Και απελεύσονται ούτε εις σχόλας αιώνων, δε δίκη εις ζωήν αιώνων. Εδώ, αγαπητοί Απόστολοι, αν θα παρακολουθήσουμε, βλέπουμε ότι ο Χριστός δυο φορές αναφέρεται εις τους πιστούς, αυτοί που θα είναι στα δεξιά του, αναφέρεται ως βασιλεύς. Τότε ερή ο βασιλεύς της εκδεξιών αυτού και αποκαθείς ο βασιλεύς ερή προς αυτούς λέγει. Για μέν τους άλλους που θα είναι στα αριστερά του δεν έχει καμιά σχέση η βασιλεία του. Δεν θα είναι βασιλεύς αυτούς, αλλά θα είναι μόνο εις τους πιστούς βασιλεύς. Με όλα αυτά τα χωρία που και ανέφερα, επειδή εδώ είδαμε μία σκηνή δικαστηρίου, καλό είναι να προσθέσουμε ότι τότε μεταξύ των εξουσιών του βασιλιά ήταν και η δικαστική εξουσία. Ναι. Οι βασιλιάδες δίκαζαν τις υποθέσεις. Ναι. Έτσι λοιπόν, γιατί θα μου πει κάποιος ότι τι βασιλιάς δικαστής είναι. Ήταν μία από τις εξουσίες του ανωτάτου άρχοντα. Μα όπως λέει ο Παύλος, ούτε μάχαιρα φορεί λέει. Κρατάει το μαχαίρι, στο μαχαίρι το μαχαίρι λέει. Ο άρχοντας, άμα δεν κάνεις καλά έργα λέει. Λέει ο Παύλος. Μάλιστα. Ναι. Με όλα αυτά τα χωρία, αγαπητοί Απόστολοι που ανέφερα, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός ως Υιός ανθρώπου έχει και το τίτλο της Βασιλείας, είναι Βασιλεύς. Από όλα αυτά που κατέθεσες στην εκπομπή για χάρη των τηλεθεατών, θα επικεντρώσω την προσοχή στο διάλογο μεταξύ του Πιλάτου και του Χριστού, για να τονίσουμε χαρακτηριστικά την απάντηση που έδωσε ότι η βασιλεία η εμή ουκ εστίν εκ του κόσμου τούτου. Και αυτό ακριβώς ήταν το σημείο στο οποίο σκόνταψαν οι Εβραίοι και πολλοί από αυτούς δεν τον αποδέχθηκαν. Διότι έμειναν χωρίς να κατανοούν την ουσία και παρέβλεψαν τα θαύματα, παρέβλεψαν το λόγο που σε κάποιο σημείο οι υπηρέτες μετέφεραν ότι κανένας ως τώρα δεν μίλησε όπως μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Παρέλειψαν όλα τα άλλα διότι δεν έβλεπαν αυτό που περίμεναν από αυτούς. Βασιλιά όπως οι βασιλιάδες των άλλων λαών γύρω τους. Βασιλιά που θα τους λύτρωνε από τη σκλαβιά. Εγώ ήθελα να τονίσω και το εξής, ότι δεν παρέλειψαν μόνο τα θάματα και τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά παρέλειψαν και τις προφητείες. Ούτε δεν είχαν πιστεύσει στις προφητείες. Γιατί αν θα είχαν πιστεύσει, θα είχαν πιστεύσει και στο Χριστό. Διότι η Παλιά Διαθήκη είναι γεμάτη, όπως κάναμε και σε άλλη εκπομπή, όπως δείξαμε, από προφητείες για την έλευση του Χριστού. Μάλιστα. Ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε ύστερα από την παράθεση τόσων σχωρίων από τα οποία απορρέουν οι τρεις τίτλοι που καταθέσαμε απόψε? Τα συμπεράσματα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι τα εξής. Πρώτον, ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς παρέδωσε τον εαυτόν του επάνω στο Σταυρό, θυσιάστηκε για μας και μας έδωσε
για να μην έχει θυσία κάθε μέρα όπως η αρχηρής του Μοσαϊκού Νόμου, μας παρέδωσε το σώμα του και το αίμα του. Το ψωμί το μετέβαλε σε σώμα του και το κρασί το μετέβαλε σε αίμα του και το ξεκαθαρίζει ο Χριστός. Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Και αν πραγματικά θα κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού με πίστη, με μετάνοια, με εξομολόγηση, τότε θα είμαστε ενωμένοι μαζί με τον Χριστό και θα ζήσουμε αιώνια. Ό,τι ο ίδιος το λέγει. Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγό είναι αυτό. Καθώς απεστηλέμε ο ζών πατήρ, καγό ζώ δε τον πατέρα, και ο τρώγω με κακίνος ζήσε δε με. Να, σαν μια λυσίδα. Όποιος θα φάγει τη σάρκα μου και θα πίνει το αίμα μου, θα είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του. Και θα είναι ενωμένος μαζί μου, διότι όπως ο πατέρας που με έστειλε ζει αιώνια, έτσι και εγώ χάριν του πατρός ζω, έτσι και ο πιστός που θα είναι ενωμένος μαζί μου, θα τρέφεται με μένα, θα ζήσει αιώνια. Πρώτον λοιπόν, ότι ως μέγας αρχιερέας μας τρέφει με το σώμα του και με το αίμα του. Δεύτερον, ως προφήτης ο Χριστός που παρουσιάζεται και νομοθέτης, μας έδωσε το Ευαγγέλιο, μας έδωσε την Κοινή Διαθήκη. Αν, αγαπητοί Απόστολοι, θα συγκρίνουμε όλα τα βιβλία του κόσμου με την Κοινή Διαθήκη, θα βγάλουμε τούτο το συμπέρασμα. Ότι όλα τα βιβλία του κόσμου μπροστά στο Ευαγγέλιο μοιάζουν σαν τα κεριά, όσο καλά και είναι. Και η Κοινή Διαθήκη μπροστά σε όλα τα βιβλία του κόσμου μοιάζει σαν τον ήλιο. Ότι πράγματι έχει αυτή τη διαφορά το Ευαγγέλιο με όλα τα βιβλία, αυτό αποδεικνύει από τούτο. Ποιος, παρακαλώ, συγγραφεύς ενός βιβλίου αποφάσισε μόνος του να πει για τον εαυτόν του, παραδείγματος χάρη, όπως είπε ο Χριστός, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί, ο μη περπατήσει τη σκοτία, αλλά έχει το φως της ζωής». Ποιος τόλμησε να πει αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός, «Εγώ είμαι οδός και αλήθεια και ζωή». Ποιος τόλμησε να πει, «Εγώ είμαι ανάσταση και ζωή». Και πρεπαντός, ποιος τόλμησε να πει για τα λόγια του, για το βιβλίο του, όπως είπε ο Χριστός για το λόγο του, «Ο ουρανός και η γη παραλεύσονται, οι δε λόγοι μου μη παρέδωσε». Είναι μεγάλο λόγος αυτός, αγαπητοί Απόστολοι. Κανείς δεν τόλμησε συγγραφέας να πει αυτά τα λόγια, όπως είπε ο Χριστός. Όχι μόνο δεν τόλμησαν για τα βιβλία τους, αλλά για τον Χριστό όμως, ακόμα και οι εχθροί τους τόλμησαν να πούν καλά λόγια για τον Χριστό. Όταν, παραδείγματος χάρη αυτό που ανέφερες και εσύ προηγουμένως, πήγαν οι υπηρέτες των αρχιερέων και φαρισαίων να συλλάβουν τον Ιησού σαν κακούργο, σαν ληστήν, να το φέρουν δεμένος, και δεν τόλμησε κανείς να τον συλλάβει. Τότε επέστρεψαν και είπαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, «Διατί ουκ εγάγεται αυτόν, διατί δεν το φέρατε εδώ?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτες, «Ουδέποτε ούτως ελάλης άνθρωπος ως ούτως άνθρωπος». Να, οι ίδιοι αυτοί που πληρώθηκαν, πήραν χρήματα, ομολόγησαν αυτήν την αλήθεια, ότι κανείς άλλος άνθρωπος δεν μίλησε όπως μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Επομένως, ο Χριστός με το Ευαγγέλιο του μας δίνει το λόγο του, και ο λόγος του Χριστού μπορεί, αγαπητοί Απόστολοι, να μας λύσει όλα τα προβλήματα εδώ στη γη και στην πέραν του τάφου ζωής. Και τρίτο που έχω να πω ως βασιλεύς, ο Χριστός θα μας πάρει κοντά του στην επωράνιο βασιλεία, να χαίρομαι μαζί μας. Ο ίδιος το λέγει. «Εν τ' οικία του πατρός μου μονέ πολλαίοι συν, ιδέ μη είπων αν εμήν. Πορεύομαι ετοιμάσει τόπον εμήν. Και αν πορευθώ και ετοιμάσω μην τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι εμάς προς εμ' αυτόν. Είναι όπου είμαι εγώ και εμείς σίτη». Να, στην οικία του πατρός μου, στο παράδεισο εννοεί, υπάρχουν πολλές διαμονές. Θα πάω να ετοιμάσω τόπο. Και αν θα ετοιμάσω τόπο, θα έρθω να σας πάρω τον καθένα σας με το
με την πάροδο του θανάτου και όλοι μαζί στη Δευτέρα παρουσία. Να είσαστε κοντά μου, ώστε όπου θα είμαι εγώ, εκεί να είσαστε κι εσείς. Και θυμάστε στην αρχιερατική προσευχή, όταν παρεκάλεσε τον πατέρα του και είπε «Πάτερ, ούζε δοκάσμι, θέλω ή να όπου είμαι εγώ, κακίνι όσοι με τιμώ, ή να θεωρώσει την δόξα την εμήν, ή δε δοκάσμι ότι ηγαπησάσμι προ καταβολής κόσμου. Πατέρα, θέλω όπου θα είμαι εγώ, εκεί να είναι και οι δικοί μου άνθρωποι, ώστε να είναι μαζί μου, για να γνωρίσουν τη δόξα που μου έδωσες, προτού γίνει ο κόσμος». Και τέλος, θα αναφέρω αυτό πάλι που είπε ο Χριστός, ως βασιλεύς, τότε ρί ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού. Δεύτε ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μην βασιλεία από τον καταβολής κόσμο. Να, ο Χριστός θα μας πάρει μαζί στην βασιλεία του, στο παράδεισο. Και τέλος, αγαπητοί Απόστολοι, ας ακούσουμε αυτήν την φωνή του ουρανίου πατέρα του που ακούστηκε στον Ιορδάνη ποταμόν και στην μεταμόρφωση. «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκεσα αυτού ακούγεται». Έτσι ας ακούσουμε στο Χριστό τα συμπεράσματά μας βγαίνουν. Να ακούσουμε το Χριστό, να τηρήσουμε το Λόγο Του, ώστε να ζήσουμε και εδώ καλά και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο, καθώς έχω πει και άλλη φορά ότι η ζωή του ανθρώπου δεν είναι μόνο μέχρι το φιάρι του νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Όταν επαναλαμβάνω θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε στην πέραν του τάφου ζωής, να πάμε να είμαστε μαζί και εμείς με όλους τους Αγίους, Πατριάρχας, Προφήτας, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας στην επωράνιον Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά αγαπητοί Απόστολοι. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Ιωάννη για τα τόσα ενδιαφέροντα και αξιόλογα κατέθεσες για χάρη των τηλεθεατών μας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στη Σαρακοστή και καλό Πάσχα. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.